Έχουμε μία πρώτη καλή εξέλιξη, αλλά έχουμε σειρά ζητημάτων τα οποία παραμένουν ανοιχτά και που πρέπει εκ των πραγμάτων συντονισμένα να πιέσουμε πολλά από αυτά ή όσα μπορούμε από αυτά να βρουν να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο λέει, της αντιμετώπισης επίλυσης πριν τις ευρωεκλογές. Να δούμε τι έγινε σήμερα. Όπως πολύ σωστά είπε στο ρεπορτάζ στην αδελφό σας, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην Ειδική Επιτροπή της Γεωργίας ενέκριναν μια πολύ στοχευμένη αναθεώρηση ορισμένων βασικών πράξεων της κοινής αγροτικής πολιτικής που προτείνει στην ουσία που προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγρότες. Αυτή η αναθεώρηση αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν για παράδειγμα με την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής και που έχει ως στόχευση την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Κάτι το οποίο το ζητούσαν εύλογα και γίνεται πράξη. Τι ακριβώς σημαίνει? Μια από τις πολλές αλλαγές που περιλαμβάνει επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χορηγούν προσωρινές και στοχευμένες παρεκκλήσεις από ορισμένες απαιτήσεις όρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κλιματικών συνθήκων που εμποδίζουν τους αγρότες να συμμορφωθούν σε αυτές. Μια φορά ετησίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιες παρεκκλήσεις. Απλουστεύει η αλήθεια τις διαδικασίες. Μάλιστα, επισέρχεται σε κάποιες λεπτομέρειες που επίσης βοηθούν. Ήταν και αίτημα των αγροτών, ξέρετε. Ειδικά για τις καλές γεωργικές περιβαλλοντικές πρακτικές, παράγραφος 6. Εκεί σχετικά με την κάλυψη του εδάφους κατά τις ευαίσθητες περιόδους. Τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίσουν ποια εδάφη θα προστατεύσουν και σε ποια εποχή, με βάση τις εθνικές αλλά και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Πριν δεν προβλεπόταν. Στην ΓΑΕΚ 7, για την αμυψισπορά, εδώ θα παραμείνει η κύρια πρακτική, αλλά τα κράτη-μέλη. Ναι. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών ως εναλλακτική. Αυτό είναι λιγότερο απαιτητικό για τους αγρότες, ειδικά σε περιοχές που υπόκειται σε ξηρασία ή υψηλές βροχοπτώσεις. Έχουμε στην ΚΑΕΚ 8. Οι αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι μόνο να διατηρήσουν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του τοπίου και στο εξής θα ενθαρρύνονται σε εθελοντική βάση να διατηρούν τη γη σε αγρανάπαυση ή να δημιουργούν νέα χαρακτηριστικά τοπίου μέσω οικολογικών συστημάτων. Η εγκεκριμένη αναθεώρηση εξαιρεί επίσης τις μικρές εκμεταλλεύσεις, πολύ σημαντικό ζήτημα, εκτάσεις κάτω των 10 εκταρίων, δηλαδή κάτω των στρεμάτων, από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και τις απαιτήσεις όρων βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής. Δεδομένου ότι αυτό το μέτρο αφορά το 65% των δικαιούχων της κοινής γεωργικής πολιτικής, αλλά αντιπροσωπεύει, ακούστε, μόνο το 10% περίπου της γεωργικής γης, θα μειώσει σημαντικά το διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τους ελέγχους τόσο σε αγρότες όσο και στις εθνικές διοικήσεις, δηλαδή βλέπει ο ΠΚΠ ή διαχειριστική αρχή. Κύριε Υπουργέ, είμαστε ικανοποιημένοι από αυτές τις εξελίξεις? Η ελληνική πλευρά αισθάνεται ικανοποιημένη από την εξέλιξη αυτή? Μα, γι' αυτό ξεκίνησα κάνοντας την εισαγωγή. Είχαμε μια πρώτη καλή εξέλιξη, αλλά δεν φτάνει. Αυτό άλλωστε ήταν και η τοποθέτησή μου μέσα στη Σύνοδο λίγο και πριν. Και τι σηματοδοτεί αυτό για τους Έλληνες αγρότες με βάση την ελληνική γεωργική πραγματικότητα? Σηματοδοτεί τα εξής. Έχουμε ένα καλό πρώτο στοιχείο της πίεσης και της συντονισμένης δουλειάς που έγινε από τη χώρα μας και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που συμμαχήσαμε, συνεργαστήκαμε και πετύχαμε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Το επαναλαμβάνω. Το είπα και στη δήλωσή μου το πρωί, το είπα και στην επίσημη τοποθέτησή μου μέσα στη Σύνοδο. Δεν φτάνει. Εμείς επιμένουμε ότι μέχρι το πριν τις ευρωεκλογές οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πέρα από τα 19 αιτήματα που συνολικά έχουμε καταθέσει, που ένα εξ αυτών είναι αυτό που στον έβαλα μόλις τώρα, τουλάχιστον τα εξής τρία ακόμα. Το 2% των χρημάτων της ΚΑΠ που καταλήγει σε κάθε χώρα, να μπορεί η κάθε χώρα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπως η Ελλάδα με τον Ντάνιελ, να το αξιοποιεί, να το απορροφά χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες και γραφειοκρατικά προβλήματα. Να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων, αναπορρόφητων χρημάτων από έτος σε έτος, από πυλώνα 1 σε πυλώνα 2. Να θυμίσουμε ότι ο πυλώνας 1 αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ο πυλώνας 2 αφορά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσα από την ΚΑΠ. Και τρία, και σημαντικότατο, τρίτο ζήτημα είναι τα οικολογικά σχήματα, τα ECOSCHEME. Ξέρουν πολύ καλώς μας παρακολουθούν και σχετίζονται με το χώρο. Το δεδαλώδες βαρύ τοπίο που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή την επιμονή. Αυτό που σχεδίασαν την ΚΑΠ 23-27, να επιμείνουν σε αυτό το μοντέλο των οικολογικών σχημάτων. Κυρίως όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο αθέμητος, να προσθέσω, από τις τρίτες χώρες, έτσι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αυτή μία παράμετρος και υπάρχει ακόμα μία παράμετρος.
ότι μέσα από αυτά τα οικολογικά σχήματα, το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί, ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων καταλήγει σε αυτά και οι υπόλοιπες κατηγορίες μένουν περισσότερο, λιγότερο υποστηριγμένες οικονομικά εννοώ, στον πυλώνα 1. Άρα, ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό να αλλάξει. Άρα, από εδώ και στο εξής, ποια είναι τα βήματα και τα δικά μας και της Επιτροπής. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικό χρονοδιάγραμμα έχει να κάνει και ορίζοντας, έχει να κάνει με τις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ότι μέχρι τότε εμείς θα έχουν ληφθεί αρκετές αποφάσεις. Εμείς, επειδή δίνουμε μεγάλο βάρος στα χρονικά σημεία της κάθε ενέργειας, ναι. Πρώτον, η παρουσία μας και η άποψή μας σχετικά με τα θέματα αυτά έγινε για μια φορά γνωστή μέσα στη Συμμαχία των 9 Μεσογειακών Χωρών, στον EU-Mediterranean, που συνεδριάσαμε χθες το απόγευμα. Σήμερα το πρωί συνεδριάσαμε τα μέλη, οι εκπρόσωποι των κεντροδεξιών κυβερνήσεων που συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είχαμε για πρώτη φορά και την είσοδο ενός ακόμα νέου μέλους, ναι, του Υπουργού Γεωργίας της Πολωνίας, όπου και εκεί η θέση μας είναι και παραμένει σταθερή. Θυμίζω ότι το ΕΛΚ έχει υιοθετήσει και τις 19 θέσεις που καταθέσαμε ως κράτος μέλος στο τραπέζι των συζητήσεων, με κοινή δήλωσή μας, με κοινό ψήφισμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα επανήλθαμε. Υπήρξε επανάληψη της δέσμευσης για κοινή στρατηγική και κοινές και συμμαχική αλληλεγγύη και προσανατολισμένες κινήσεις στα θέματα τα 18. Έχουμε αυτή την ευχάριστη πρώτη εξέλιξη, η οποία έχει δρόμο ακόμα. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Γεωργίας θα στείλει τώρα την επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα μπορεί να έχουμε εξελίξεις μέχρι τις ευρωεκλογές, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Πολύ ωριακά όλα. Είναι πολύ ωριακοί οι χρόνοι. Ωστόσο, εμείς επιμένουμε να αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που έχουμε. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει, όπως φαίνεται, ακόμα μία φορά. Σε αυτή την μία συνεδρίαση και μοναδική που θα έχει, πρέπει να έχουμε καταφέρει να έχουμε σπρώξει και να έχουν ολοκληρώσει όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Αυτό θέλει λοιπόν η ελληνική πλευρά, η δική μας η πλευρά. Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Αβγενάκη. Θέλει η ελληνική πλευρά, με συγχωρείτε, θέλουμε ως ελληνική πλευρά, αλλά την στιγμή δεν μείναμε ως ένα κράτος μέλος να επιμένει. Ανοιχτήκαμε πρώτον σε νέα συμμαχία που δημιουργήσαμε εμείς ως Ελλάδα, EU-Mediterranean, και δεύτερον αξιοποιούμε τη δυνατή συμμαχία που έχουμε εδώ στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και πιέζουμε να σημειωθεί ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για καλή μας τύχη, συμμετέχει το Βέλγιο που προεδρεύει αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άρα είμαστε εδώ να ενισχύσουμε τη φωνή στα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων και έναν αγώνα δρόμου μπροστά μας. Παίζουμε με ημερομηνίες, παίζουμε με λεπτομέρειες. Θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε και λίγο πριν τις ευρωεκλογές, αλλά και μετά, αλλά και στη συζήτηση της νέας ΚΑΠ, που εκτιμώ ότι θα ανοίξει πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πότε? Να είμαστε παρόντες. Πότε? Με ρεαλιστικές λύσεις. Κανονικά πρέπει να ανοίξει το 25, αλλά εκτιμώ ότι θα έρθει το 24. Μετά τις εκλογές, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Αβγενάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.